Για την Ευρωβουλή με την Ένωση Κεντρών, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, ναι. Ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Παρίσι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο απευθείας και καλώς ήρθατε στην Ευθένα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είμαι εκπρόσωπος εγώ των παιδιών. Αλλού σας είχαμε αφήσει σε άλλο κόμμα. Αλλού σας βρήκα. Αλλού σας βρίσκουμε. Στενό συνεργάτη του Αντώνη του Σαμαρά. Σύμβουλο επί πολιτισμού. Έτσι σας μάθω, δεν έχει σημασία όμως. Όχι, έχει σημασία για τα οικονομικά μέτρα. Ναι. Τη τότε εποχή. Δεν ευθύνεσαι για τα οικονομικά μέτρα. Θέλω να πω ότι δεν ήμουν από αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν για τα οικονομικά μέτρα. Τραβάτε διαχωριστική γραμμή από τις επιλογές εκείνης της κυβέρνησης. Όχι, απλά δεν ήμουν αυτός ο οποίος έπαιρνε τις αποφάσεις. Σίγουρα μπορούμε να δούμε εκ των υστέρων κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι καλά και κακά. Αλλά δεν ήμουν εγώ, είχα σχέση περισσότερο με τον πολιτισμό. Και αυτά τα παρακολουθήσαμε τώρα εδώ, που πάνε πίσω στο παρελθόν, με όλα αυτά που έχουν φτάσει στα δικαστήρια, σίγουρα δεν είναι δείγματα πολιτισμού εκείνης της εποχής. Ιούλιος 14 ήταν αυτό. Βεβαίως. Η επίθεση καθαρίστηκε στο Ιούλιο πολύ... 14. Ζόρικες εικόνες. Και ήταν, να μην το πω, η αρχή των εργολάβων στο δημόσιο τομέα, ήταν η επιβολή. Για να επανέλθω στην αρχική ερώτηση. Μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, εγώ πέρασα μια διετία στην οποία είχα περισσότερο συγκεντρωθεί στα μαθήματά μου στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο. Προβληματιζόμουν ως προς το πού θα ακολουθήσω, τι θα κάνω, εάν θα συνεχίσω να ασχοληθώ με την πολιτική ή όχι. Μετά από την εμπειρία που έχω στην Ευρώπη και μετά από όλες αυτές τις αναταραχές που ζω καθημερινά εκεί, με τα κίτρινα γυλαίκα, στα οποία συμμετέχω κιόλας, και κρίμα που δεν έχω φωτογραφίες, συμμετέχω με το κίτρινο γυλαίκο, τα Σάββατα είμαι εκεί παρών, διεκδικώντας τα δίκαια δικαιώματα μιας μεσαίας τάξης διαλυμένης, η οποία κάνει το Μάη του 68 της, έτσι, στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Μετά από όλες αυτές τις καταστάσεις, έκρινα ότι θα έπρεπε να κατέβω σαν Ευρωπαίος πολίτης να δώσω τη μάχη μου για την Ευρωβουλή. Και γιατί δεν κατεβαίνετε με τη Νέα Δημοκρατία και με τα κινητικά της στην Ένωση Κεντρών? Γιατί η Ένωση Κεντρών μου έδωσε τα πολιτικά ηχαγγεία και τις, αν θέλετε, τις ιδεολογικές γραμμές, στις οποίες εγώ, από τη μία, δεν θα πήγαινα κάπου που θα ήταν άκρα, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πάει σε ακραία κόμματα, τα οποία εγώ δεν τα θέλω ούτε για την Ευρώπη ή οτιδήποτε. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, ήθελα να είναι μια συνέπεια ως προς τις πολιτικές γραμμές, αυτές που είχαν εξ αρχής, να συνεχίσουν. Γιατί πού ήταν διαφορετική η Νέα Δημοκρατία, μισό, γιατί είπε δηλαδή, κάτι χειρότερο. Κάτι πολύ χοντρό. Κάτι πολύ πιο πολύ χοντρό υπάρχει. Είπατε πάντα στην Ένωση Κεντρών για να σας δίνει τα χέρια ότι δεν είναι στα άκρα και ότι τηρεί τις, και είναι σταθερή στις γραμμές της. Δηλαδή, και δεν πάτε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι άκρο ή δεν τηρεί τις γραμμές? Όχι, δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι άκρο, αλλά θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία στη συμφωνία, παράδειγμα, των Πρεσπών θα μπορούσε να κάνει μια διαφορετική πολιτική, η οποία να έλεγε ότι εγώ δεν θεωρώ δεδομένη αυτή την συμφωνία, όχι με την έννοια μιας υποχρεωτικά πολεμικής, αλλά με την έννοια ότι υπάρχουν διαδικασίες στις οποίες μπορώ να συνεχίσω την διαφωνία μου μέσα από πολλές διαδικασίες στην Ευρώπη. Μπορώ να σας πω κιόλας, αν δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ώστε αυτή η συμφωνία να πάρει μια άλλη τροπή μελλοντικά. Μισό λεπτό, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί αφού ήταν ο κύριος Δαβέτας συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει μια πιο ακραία θέση για το θέμα των Πρεσπών. Δηλαδή έχει πει μέσα στη Βουλή ότι η Μακεδονία είναι μία, είναι ελληνική. Ενώ ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται τη σύνθετη ονομασία, διαφωνεί ως προς την ταυτότητα και την ηθαγένεια. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε. Φαντάζομαι και ότι το δέχεστε κι εσείς. Βεβαίως. Είναι όμως και κάτι άλλο. Είναι ότι θεωρούν ότι από τη στιγμή που η συμφωνία αυτή κυρώθηκε, δεν υπάρχει καμία ελπίδα αλλαγής. Ναι, έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα την δεχτεί και θα την τηρήσει. Υπάρχει ελπίδα αλλαγής. Πώς υπάρχει ελπίδα αλλαγής? Η ίδια η συμφωνία έχει δύο στοιχεία τα οποία είναι καθοριστικά, τα οποία σύμφωνα με τη συμφωνία της Βιέννης μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα ως προς την ισχύ της διαχρονικά. Δηλαδή. Πρώτο στοιχείο είναι, αναφέρει το άρθρο 3, το άρθρο 4, για να μην είμαι απόλυτα ακριβής, λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταγγελίες για διαφθορά, δηλαδή καταγγελίες ότι έγινε χρηματισμός για κάποιους βουλευτές ή υπουργούς, αυτό το στοιχείο πρέπει να εξερευνηθεί. Εδώ υπήρξαν καταγγελίες. Πού, εδώ στην Ελλάδα? Δεν έγιναν εδώ καταγγελίες από τον κύριο Καμένο. Ότι εδώ πληρώθηκαν άνθρωποι για να κάνουν συμπράξεις. Δεν είπε ο κύριος Καμένος ότι ο κύριος Σόρος έχει συμμετοχή χρηματική στα διάφορα δρόμενα? Το είπα ανοιχτά. Καλά, ξέρετε και εγώ ξέρω ότι οι εξωγήινοι έχουν κάνει μια βάση στο φεγγάρι. Εδώ πρόκειται αλλά για συνεργάτες. Να μας επιτεθούν. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Προσέξτε, συνεργάτες της κυβέρνησης. Ναι. Αυτό είναι μια σοβαρή καταγγελία, η οποία έπρεπε να
ερευνηθεί. Ένα στοιχείο αυτό. Δεν τη συνέχισε όμως. Τι σημασία έχει αυτό δεν τη συνέχισε. Να ερευνηθεί, λέει. Να ερευνηθεί. Να ερευνηθεί. Ναι. Πριν ερευνηθεί αυτό. Η συμφωνία. Όχι, αλλά όταν αυτό το πράγμα μπορεί να ερευνηθεί, mm-hmm. σημαίνει ότι υπάρχει ήδη κάποιο πρόβλημα ως προς τη δημοκρατική λειτουργία της συμφωνίας. Mm-hmm. Το δεύτερο λέει ότι πρέπει να είναι σύμφωνος ο λαός ως προς τη συμφωνία. Κύριε θα έπρεπε λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, να υπάρχει ένα δημοψήφισμα, το οποίο να εκφράζει τη βούληση του λαού, έτσι ώστε να ξέρουμε εάν ο ελληνικός λαός συμφωνεί ή όχι ως προς αυτή την πορεία. Κυρία Δαβάτα, συγγνώμη, γιατί το είχαμε πει και τότε τις εκείνες τις ημέρες. Να γίνει όντως ένα δημοψήφισμα, είμαστε υπέρ του δημοψήφισμα. Να γίνει δηλαδή μια συζήτηση ουσιαστική. Αλλά να κάνουμε σε Ελλάδα δημοψήφισμα για το αν θα αλλάξει η χώρα η γειτονική. Όνομα. Αυτό έπρεπε να γίνει και από πριν, αλλά μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων. Ξεχνάτε κάτι. Το 1992, υπουργός εξωτερικών ποιος ήταν. Νομίζω ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Ναι. Μπήκε μια υπογραφή το 1992. Ναι. Και σας το θυμίζω, τότε λοιπόν η γειτονική χώρα, μόλις διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, τότε η γειτονική χώρα ονομάστηκε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι. Το πρώην δεν πάει στη Μακεδονία, πάει στο πρώην Ιουγκοσλαβική. Ναι. Λεγόταν Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι, αλλά από το πρώην δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε όμως. Το πρώην της Ιουγκοσλαβίας. Ναι. Ναι, μισό αλλά... λεπτό. Αλλά το όνομά της ήταν Μακεδονία. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Από τη στιγμή που άλλο να λέτε φύρομ, ναι. πρώην. Και άλλο να λέτε Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, αυτή το λέγανε μόνοι ναι. του, λέγανε Δημοκρατία ναι. της Μακεδονίας. Αυτή λέγανε Μακεδονία, αλλά είχε περάσει και προς τα έξω. Δεν έχω καταλάβει. Εσείς είστε αντίθετος και εσείς είστε την ονομασία Βόρεια Όχι, Μακεδονία. Όχι, εγώ αν θέλετε, για να είμαι πολύ ευθύς σε αυτά τα ναι. πράγματα, ναι. εγώ θα ήθελα μια άλλη ονομασία, ναι. στην οποία, η οποία να μην εγκρύβει τον κίνδυνο Βορρά και Νότου. Ναι. Να μην κρύβει το κίνδυνο ότι μια οντότητα κρατική mm-hmm. Αποτελεί μια ενιαία εθνότητα, γιατί δεν υπάρχει μια ενιαία εθνότητα εδώ, ανάμεσα... Αυτό υπονοείται κάπου, γιατί υπάρχει διαχωρισμός στη συμφωνία. Βορρά-Νότο λέει, Βορρά-Νότο. Βορρά-Νότο. Δεν μπορεί να... Εγώ βάζω πρόβλημα ως προς αυτή την ονομασία. Αυτός ο διαχωρισμός του Βορρά και του Νότου mm-hmm. υπονοεί μελλοντικά μια ενδεχόμενη απειλή, έτσι ώστε... Δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία όμως. Όχι, έτσι όπως το βάζουν αυτοί. Δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Δεν υπάρχει Νότια, αλλά προσέξτε. Δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Δεν υπάρχει, αλλά όταν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, υπονοεί σας λέω και το Νότια Μακεδονία. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί πολύ απλά ότι αφού αυτή είναι Βόρεια, εμείς είμαστε Νότια. Από τη στιγμή που είμαστε Νότια, τότε τι σημαίνει αυτό. Κύριε Δαβέτα, πάντως δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία, υπάρχει Μακεδονία. Ναι, τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Αλλά όχι, σας λέω, με το κοινό, όχι, με τον κοινό νου. Ο κοινός νους λέει όταν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, όπως λέμε, Βόρεια Κορέα ή οτιδήποτε, υπονοεί και Νότια. Κύριε Δαβέτα, να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Επειδή μιλάτε για το απότερο μέλλον και αν αυτό, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ανοίξει νέα κεφάλαια. Εσείς που παρακολουθείτε από την Ευρώπη γενικά και την κατάσταση και στα Βαλκάνια και βλέπετε τι γίνεται και με τον γείτονά μας από την άλλη πλευρά που είναι πολύ προκλητικός και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα και μετά τις εκλογές και αν είναι ένα λιοντάρι χτυπημένο που θα έχουμε μια πολύ πιο έντονη συμπεριφορά. Δεν ήταν μια κατάλληλη στιγμή εμείς σιγά σιγά να κλείνουμε κάποια μέτωπα. Είναι μια μικρή χώρα η Βόρειος Μακεδονία έτσι όπως ονομάζεται πλέον. Υπήρχε μια εκκρεμότητα ετών, δεκαετιών και τώρα ήταν όπως πολλοί ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία παραδέχονται με την αλλαγή και την κυβέρνηση του κυρίου Ζάεφ. Υπήρχε το timing να λυθούν κάποια προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που ήταν απόλυτα αλυτρωτικές. Εσείς δεν θεωρείτε ότι η Ελλάδα σιγά σιγά όταν βλέπει ένα ξέφωτο πρέπει να κλείνει κάποιες τέτοιες εκκρεμότητες? Γιατί τα Βαλκάνια έχουν πολλές εκκρεμότητες και βλέπουμε τι γίνεται και στη Σερβία και βλέπουμε και πώς θέλει η Τουρκία να πατάει πόδι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το θέμα. Στη συνολικότερη βεβαίως, εικόνα, για το συνολικότερη, άμεσο μέλλον. Βεβαίως, πρέπει να κλείνουμε τα θέματα. Τα θέματα δεν πρέπει να μένουν ανοιχτές πληγές. Πρέπει να κλείνονται. Άλλωστε, η πολιτική και η διπλωματία αυτό έχει σαν στόχο. Εγώ μιλάω, απλά η κριτική που κάνω είναι ότι θα μπορούσε να υπήρξε μια καλύτερη συμφωνία. Αυτό είναι άλλο που λέτε. Αυτό λέω. Καταλαβαίνουμε αυτό λοιπόν ότι εσείς με το όνομα. Είμαι υπέρ της συμφωνίας. Ακριβώς. Η συμφωνία ναι. πρέπει να υπάρχει. Γενικότερα οι συμφωνίες και οι διαφωνίες πρέπει να λειτουργούν αναλογικά για να πάψουν να υπάρχουν διαφωνίες και να θεραπεύονται. Κάτσε κάτι. Αυτό που λέει η κυβέρνηση και το έβαλε και μπροστά χθες και ο Πρωθυπουργός. Εμφατικά νομίζω ότι το είπαν και στις δηλώσεις τους για την εποπτεία του εναέριου χώρου της γειτονός δεδομένου δεν έχει πολεμική αεροπορία. Και ξέρουμε ότι τον εναέριο χώρο τον έβλεπε, τον καλόβλεπε και η Τουρκία. Είναι μικρό πράγμα. Είναι πυροτέχνημα. Είναι κάτι αυτονόητο που εντάξει αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε με όποιο όνομα στη γείτονα. Είναι ένα μελιταίο κέρδος σε σχέση με ό,τι χωρούμε. Πώς το μετράτε? Όχι, όχι. Εγώ το λέω ως εξής. Δεν θα πρέπει να κάνουμε φιξάρισμα μόνο στην Τουρκία. Δηλαδή,
δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι η Τουρκία είναι η μοναδική απειλή στα Βαλκάνια. Πρέπει να δούμε και το ρόλο των ΗΠΑ σε πολλά θέματα. Να δούμε και το ρόλο επίσης της Γερμανίας. Αυτό το οποίο εμένα με φοβίζει είναι, πέρα από τον εναέριο χώρο που λέτε εσείς, ένα συνολικός έλεγχος της χώρας αυτής, η οποία αυτό συνολικό να μετατραπεί σε μια πυρηνική βάση στα Βαλκάνια. Αυτό με τρομάζει εμένα. Δηλαδή, αυτή η βάση να γίνει η ουσία, να έρχονται οι μεγάλες δυνάμεις, αυτές που ανέφερα, να έχουν τη βάση τους και εμείς σαν γείτονες να δεχόμαστε οποιασδήποτε μελλοντικές, οικολογικές ή απειλές ως προς τη ζωή μας. Εκείνη είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Η μεγαλύτερη βάση ειρηνικού πολέμου του ΝΑΤΟ είναι σε Σκόπια αυτή. Εδώ και χρόνια ξέρετε. Ναι, αλλά αν αυτό το πράγμα γίνει και νόμιμα τώρα νόμιμα και επίσημα. Εκεί. Όχι, νόμιμα είναι εκεί. Νόμιμα είναι. Μην ξεχνιέστε. Υπήρχε ο πόλεμος και ακόμα είναι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Νόμιμα, ναι, αλλά δεν τώρα, είναι παράνομα εκεί. Από ό,τι φαίνεται θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Mm. Υπάρχει και η Γερμανία στην υπόθεση. Δεν υπάρχει μόνο το ΝΑΤΟ. Υπάρχει δηλαδή ένα ενδιαφέρον και από τις ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά τη Γερμανία έτσι ώστε αυτό το μέρος να ενισχυθεί. Αυτή η ενίσχυση. Ολοκληρώνουμε την κουβέντα. Και για να σας ευχαριστήσουμε. Απλώς επειδή το είπατε από μόνο σας στο ξεκίνημα, εσείς ασχοληθήκατε και συνεργαστήκατε με τον Αντώνη Σαμαρά για τον πολιτισμό. Βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και γνώση του θέματος είστε και πολίτης του κόσμου στην Γαλλία. Ζω τον περισσότερο καιρό. Είστε και διδάσκετε σε κορυφαίο πανεπιστήμιο, γιατί έχετε μια σπουδαία καριέρα εκεί, είναι γεγονός. Τα όσα εγγυάται η συμφωνία και λέει ξεκάθαρα ότι δηλαδή η αρχαία Μακεδονία είναι κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Είναι ένα βήμα προς το να μπει τέλος στον αλυτρωτισμό των γειτόνων. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί θετικά από εδώ και πέρα, ώστε σε βάθος χρόνου φαντάζομαι. Σε επίπεδο τυπικό λειτουργεί θετικά. Να. Σε επίπεδο τυπικό. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι γραμμένο κάτι, να. Αυτό είναι υπέρ. Να. Είναι πράγματι σωστό ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός της ιστορίας. Από εκεί και πέρα όμως. Γιατί νόμιζαν ότι είναι εγγόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι πρόσφατα. Αλήθεια, το δήλωναν. Όχι. Τώρα δεν το δηλώνουν και τη συμφωνία. Εγώ είχα φοιτητή, εγώ σας το λέω πολύ γρήγορα, μην χάνουμε τον χρόνο σας. Είχα φοιτητή στο σεμινάριο που έκανα στη Σορβόνη, ο οποίος σηκώθηκε και μου λέει ότι εγώ είμαι καταγωγής ελληνικής. Εγώ νόμιζα ότι είναι Έλληνας από εμάς. Και μου λέει είμαι από την Μακεδονία. Πάλι νόμιζα ότι εννοούσε τη Θεσσαλονίκη. Μετά μου λέει είμαι φοιτητής από την Μακεδονία κοντά σε ένα χωριό στα Σκόπια. Εκεί κατάλαβα. Συγγνώμη, αυτός δήλωσε Έλληνα. Δήλωσε Έλληνα. Ναι. Εσείς το πήγατε. Το τερματίζω. Προηγουμένως ήθελα να πει. Με την έννοια ότι έχει λέει ελληνικές ρίζες πολιτισμικές. Και του λέω μιλάτε ελληνικά. Μιλάτε τη γλώσσα την οποία μιλούσε ο Αριστοτέλης. Μιλάτε τη γλώσσα που μιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος και του έφερα κάποια ήμουνα. Όχι, μου λέει, αλλά είμαστε Μακεδόνες πραγματικοί, διότι. Τι απάντηση μου έδωσε, το οποίο ήταν εξωφρενική. Διότι τότε τα ελληνικά τα μιλούσε μόνο η ελίτ, ενώ ο κόσμος της βάσης δεν μιλούσε ελληνικά, μιλούσε μια άλλη γλώσσα. Έτσι εκεί ποιος τελείωσε, ποιος τελείωσε, ποιον, εγώ δεν κατάλαβα. Εκεί έτσι τους έχουμε πει. Να είστε καλά. Κύριε Δαβέτα, αυτό το οποίο έχει σημασία σήμερα στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι ότι η Ευρώπη απειλείται εσωτερικά από το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν κοιτάνε τα προβλήματα των πολιτών. Πρέπει να φύγουν να κοιτάξουν τα προβλήματα των πολιτών. Εάν δεν δουν τα προβλήματα των πολιτών, τότε η Ευρώπη έχει εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους. Αυτά που πρέπει είναι που πρέπει να καταλάβουν, έτσι ώστε δίπλα στην Ευρώπη της οικονομίας, την παγκοσμιοποιημένη, να βάλουμε τις βάσεις μια νέα Ευρώπη του πολιτισμού. Έχουμε ανάγκη τις αρχές του ουμανισμού, του ανθρωπισμού. Έχετε δει και όλες οι κυβερνήσεις λένε ότι παλεύουν για τους πολίτες, αλλά οι πολίτες είναι πολύ δυσαρεστημένοι στην Ευρώπη. Τελειώσαμε. Πάρα πολύ και καλημέρα μας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Υποψήφιος για την Ευρωβουλή με την Ένωση Κέντρων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.